Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τα άτομα με αναπηρία έγιναν θεατές βανδαλισμού του συστήματος αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα του Σίτρακ στην παραλία Ιουλία στο Φανάρι Ροδόπης. Περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν αυτό θα μας δώσει ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, Τρίφωνας Καρούτζος. Καλησπέρα, κύριε Καρούτζο. Καλησπέρα σας. Τι φθορές προκάλεσαν στο Σίτρακ και πότε έγινε αντιληπτή αυτή η ενέργεια? Το παρήγορο είναι ότι είμαι κολυμβητής και πηγαίνω καθημερινά στη θάλασσα. Διαπίστωσα ότι προχτές μετά πρέπει να έχει γίνει μάλλον κάποια συναυλία στο Φανάρι, δεν είμαι σίγουρος. Βραδινή ώρα έγινε αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί εγώ πήγα το πρωί και διαπίστωσα την φθορά στο μηχάνημα. Είχαν αφαιρέσει τη ντουζιέρα. Ξέρετε, το μηχάνημα, το Σίτρακ, έχει ένα σύστημα που το άτομο που κάνει εξυπηρετείται το Σίτρακ να πατάει ένα κουμπάκι και να κάνει ντουζ. Λοιπόν, είχαν αφαιρέσει το σύστημα αυτό. Και επίσης είχαν χαλάσει και την εσωτερική κλειδαριά των αποδυτηρίων. Δηλαδή, η εξωτερική υπήρχε, αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα να την κλείσει, έτσι ώστε να μην γίνει ορατό όταν θα αλλάζει. Ευτυχώς και προς τιμή τους, ειδοποίησα την εταιρεία Τόμπια, η οποία είναι υπεύθυνη, έχει την πατέντα και ενεργεί υπέρ των συστημάτων Σίτραξ, και ενήργησε άμεσα. Ήρθαν οι άνθρωποι, άλλαξαν και την ντουζιέρα και έβαλαν κλειδαριά στο σύστημα των αποδυτηρίων. Και θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Τόμπια για την άμεση, τα άμεσα ανακλαστικά που έδειξε ώστε να επισκευάσει το σύστημα και τον Ιγνάτιο Φωτίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Κύριε Καρούτζο, δεν είναι όμως η πρώτη φορά που προκαλούν φθορές στο Σίτρακ και δεν θα αναφερθώ στα προηγούμενα χρόνια, αλλά αναφέρομαι και στην αρχή του καλοκαιριού φέτος που ξανασυνέβησε κάτι παρόμοιο. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα δεν είναι τελικά ποιες είναι οι φθορές και ποιος τις προκαλεί. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει στον 20ο αιώνα. Βλέπουμε μια κλιματική αλλαγή και έχει το κόσμο όλο. Κεγόμαστε. Το χειμώνα θα έχουμε πλημμύρες, να το θυμηθείτε αυτό, έτσι. Τώρα, σήμερα πιο για Αττική, η περιοχή στα Μάτα, η οποία οι άνθρωποι, χωρίς να σκεφτούν και τους υπόλοιπους να υπάρχει συλλογική ευθύνη, έκτισαν μέσα στα ρέματα τις ωραίες βιλίτσες τους. Τώρα θα καούν, βέβαια. Το χειμώνα θα υπάρχουν πλημμύρες. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημείο πια να μην σκεφτόμαστε δυστυχώς συλλογικά. Φανταστείτε λοιπόν πώς αυτό το πράγμα μπορεί πολλαπλασιαστικά να δουλέψει βάρος των ατόμων με αναπηρία ή κάποιων ευπαθών ομάδων, οι οποίοι δεν έχουν τον τρόπο, τα μέσα, την κίνηση και όλα αυτά, ώστε να μπορέσουν να έχουν κατά κάποιο τρόπο ένα τρόπο άμυνας. Θεωρείτε εσείς ότι γίνεται από απερίσκεπτα νεαρά άτομα που δεν γνωρίζουν τις συνέπειες των όσων κάνουν ή υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Κοιτάξτε, είτε έτσι, είτε αλλιώς, βαδίζουμε, αφορά όλους μας και εμένα, σε λάθος δρόμο. Να σας πω κάτι, είτε το κάνουν απερίσκεπτα άτομα, είτε από αφέλεια, είτε από άγνοια, είτε σκόπιμα, αν συνεχίσουμε έτσι, αργά ή γρήγορα, επειδή μάλλον κάτι κατανοήσαμε λάθος, κυρία Κινέζου. Όταν ο Θεός, και να σας πω κάτι, μιλάω ρητορικά, δεν μιλάω θρησκολευτικά, όταν ο Θεός μας χάρισε τον παράδεισο, αυτό που λέγεται γη και περιβάλλον, αυτός είναι ο παράδεισος, ο άνθρωπος που νόμισε λοιπόν ότι θα μπορέσει να αντικαταστήσει τον Θεό, βλέπετε τι κάνει. Καταστρέφει τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Και να σας πω κάτι, ένα μηχάνημα, ένα για το Σίτρακ είναι τίποτα μπροστά σε όλα αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρούτζο. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Καλώς σας βράδυ.